Χαίρετε, είμαι ο Χόρχε Κάπα, ο χιουμανιστικός πατέρας του Τσίτσου και εκπέμπω από την αυλή έξω από τα Ανάκτορα. Εδώ έχει πολύ παγωνιά, αλλά ήθελα να βγω έξω να κάνω λίγο παρέα με τον Σλαβενίκη που τον έχω επιθυμήσει και όπως βλέπετε το παιδί με τίμησε με την παρουσία του. Έχει κολλήσει πάνω μου και κάνει χαρδάκια και τρίβεται και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, το θέμα για το οποίο ήθελα να σας μιλήσω σήμερα είναι ένα ερώτημα που μου το κάνουν πάρα πολύ και έχει απασχολήσει και εμένα πολύ. Το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν οποιαδήποτε γάτα συναστρεφόμαστε στο τέλος να τη βρίσκουμε πάρα πολύ όμορφη. Παράδειγμα, πάρτε αυτό εδώ το παιδί, το Σλαβενίτη. Αυτό το παιδί είναι λίγο χοντρούλι, τα ματάκια του είναι πάντα ταλαιπωρημένα και το τρίτο βλέφαρο κρύβει περίπου το μισό μάτι, γιατί είναι συνέχεια λίγο άρρωστος από τη ρινοτραχύτιδα. Περπατάει μονόπαντα, έχει μόνο ένα δοντάκι, τα ματάκια του είναι λίγο αλήθωρα. Λοιπόν, αυτό το πλάσμα εδώ πέρα, που συχνά είναι και μέσα στις μίξες και στις πληγές, επειδή πάει και κυνηγά και άλλες γάτες για να παίξει ξύλο μαζί τους, αυτό το πλάσμα λοιπόν, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όλοι τον βρίσκουν πανέμορφο. Πώς εξηγείται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα? Αν βλέπατε έναν άνθρωπο σε μια αντίστοιχη κατάσταση, το πιο πιθανό ήταν ότι θα δυσκολευόσασταν καν να τον αντικρίσετε. Κι όμως τον Σλαβενίτη τον θεωρείτε όμορφο. Λοιπόν, έχω κάποιες απαντήσεις για αυτό το μυστήριο. Η πρώτη απάντηση είναι ότι απλά είμαστε κολλημένοι με τις γάτες. Είμαστε κολλημένοι με τις γάτες και ό,τι και να κάνουν οι γάτες, εμείς τις βρίσκουμε φοβερές. Αυτό είναι μια σοβαρή πιθανότητα που μπορεί να αισθανθεί σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και κάτι τελείως άλλο από αυτό. Τελείως πέρα από αυτό. Η δεύτερη θεωρία λοιπόν λέει ότι συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο στην σχέση μας με τη γάτα. Όταν βλέπουμε μια γάτα, μπορεί σε πρώτη φάση να παρατηρήσουμε κάποια εξωτερικά της στοιχεία, κάποια χαρακτηριστικά της και να γίνει μέσα μας μια αξιολόγηση για αυτή. Ας πούμε να πούμε ότι ο Σλαβενίτης είναι χοντρός και τα ματάκια του είναι μισόκλειστα και ταλαιπωρημένα. Εν τω μεταξύ κάνει πολύ κρύο. Λοιπόν, αλλά στη συνέχεια, καθώς ας πούμε η σχέση με τη γάτα εξελίσσεται, συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο. Από ένα σημείο και μετά πάβουμε να ασχολούμαστε και να αξιολογούμε την εμφάνιση της γάτας. Με κάποιο τρόπο που δεν μπορώ να εξηγήσω, δεχόμαστε τη γάτα όπως ακριβώς είναι. Με την μεγάλη της κοιλιά, με το ένα της δοντάκι, με τα μαστουρωμένα ματάκια, όπως ακριβώς είναι. Αυτή η αποδοχή που συμβαίνει χωρίς να το καταλάβουμε καλά-καλά και το καταλαβαίνουμε μόνο όταν κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε πόσο μας ελκύει να συναναστρεφόμαστε αυτή τη γάτα. Αυτή η αποδοχή λοιπόν δεν νομίζω ότι έχει να κάνει καθόλου με κάποιο κόλλημα ή κάποια αιμονή με τη γάτα. Είναι απλά τέτοια η ποιότητα της σχέσης που έχει δύο μέλη, τον άνθρωπο και τη γάτα, που μας κάνει να μας μεταμορφώνει ουσιαστικά. Μεταμορφώνει αυτή τη σχέση και πλέον δεχόμαστε τη γάτα όπως ακριβώς είναι και αυτή η αποδοχή, η άνεφορν αποδοχή, εκπέμπει μια αίσθηση, μια γεύση ομορφιάς. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο όσον αφορά την εμφάνιση της γάτας, συμβαίνει νομίζω και όσον αφορά και τη συμπεριφορά της. Ο Σλαβενίτης που λέτε οργώνει την περιοχή στην οποία μένουμε για να βρει άλλα αρσενικά να μαλώσει μαζί τους. Μπορεί εδώ στην αυλή να είναι τύπος και υπογραμμός, αλλά για την ευρύτερη γειτονιά είναι μάστιγα. Όποια γάτα βρει, κάθεται και τη φωνάζει και την προκαλεί να παίξουν ξύλο. Φανταστείτε
έναν άνθρωπο που θα κάνει κάτι παρόμοιο και σκεφτείτε πώς θα νιώθατε απέναντι σε ένα τέτοιον άνθρωπο. Ωπ, να ήρθε και η Ρέα. Ρέα! Φανταστείτε λοιπόν πώς θα νιώθετε απέναντι σε ένα τέτοιον άνθρωπο. Και δείτε πόσο λατρεία υπάρχει για τον σκλάβι, που κάνει ακριβώς το ίδιο με αυτό που θα κάνει ένας άνθρωπος με τον οποίο θα νιώθετε πολύ άσχημα. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν, νομίζω, και σε θέματα συμπεριφοράς, είναι ότι την γάτα την αποδεχόμαστε όπως ακριβώς είναι. Με όποια συμπεριφορά και αν έχει. Είτε είναι ζηλιάρα, είτε είναι επιθετική, είτε είναι πονηρή. Όλες τις συμπεριφορές τις δεχόμαστε όπως είναι. Και αυτή η αποδοχή πάλι γεννάει μια αίσθηση ομορφιάς. Και έτσι μοιραία νιώθουμε πολύ όμορφα όταν τη συναναστρεφόμαστε. Αυτό είναι και το καλύτερο μάθημα που ίσως μπορεί να δώσουν οι γάτες για τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Πιστεύω πως είναι δυνατόν να δεις και κάποιον άνθρωπο με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Να τον δεις χωρίς να αξιολογείς ούτε την εμφάνισή του, ούτε τη συμπεριφορά του, ούτε τίποτα. Να αποδέχεσαι τα γεγονότα όπως συμβαίνουν, να αποδέχεσαι μία μικρόψυχη συμπεριφορά, να αποδέχεσαι μία απογοήτευση που θα σου προκαλέσει, σαν ένα γεγονός που συνέβησε και τελείωσε, και να προχωράς. Νομίζω ότι αν συμβεί αυτό στη σχέση μας με έναν άνθρωπο, θα νιώσουμε ακριβώς την ίδια χαρά που νιώθουμε και όταν σχετιζόμαστε με μία γάτα. Αυτά ήθελα να πω σήμερα, τα είπα, πολυλόγησα αρκετά. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά. Από τον Σκλαβί, δείτε εδώ, στείλ, δείτε εδώ χάρη, και τον Χόρχε, καλό βράδυ. Γεια χαρά!